Λοιπόν, θα συζητήσουμε λοιπόν για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Έχουμε ήδη ένα πρώτο δείγμα μετά από αυτές τις 6 πρώτες αγωνιστικές και θα το κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε σαν φίλος από την ομάδα, παραμένει φίλος της ομάδας, παρακολουθεί και αυτός την πορεία της φέτος και ο λόγος γίνεται για τον Δημήτρη Σπανό. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Καλησπέρα στην Ομόνια Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους τους Αριανούς. Ακόμα περιμένετε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, Τελικά θα ξεκινήσουμε 28 του μήνα, αλλά... Σίγουρο! Εντάξει, ναι, είναι σίγουρο. Αλλά τα αφήσαμε πέρσι, πρόπερσι, εντάξει, μετά ξαναλέμε. Επίτηδες έγινε. Είναι πια de facto κατάσταση. Γίνεται επίτηδες coach για να προλάβουν όλοι οι προπονητές την παρέλαση. Σωστό και αυτό, δεν είναι αυτό. Σου λέει εντάξει, αν και νομίζω έναν τον διώξαν πριν, ας τον Ηρακλή. Έφυγε πριν αρχίσει. Η προετοιμασία. Αυτά είναι τα άσχημα του επαγγελμάτους. Υπάρχουν. Με τον οποίο μάλιστα Σπύρο Μπαξεβάνο έχετε νομίζω και φιλική σχέση coach, έτσι. Γνωρίζεστε αρκετά καλά. Έχω άριστη σχέση, είναι δικός μου άνθρωπος. Και τον εκτιμώ πολύ και προπονητικά και σαν άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν και αυτά δυστυχώς στο επάγγελμα, εσείς τα ξέρετε πολύ καλά. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Δεν μπορεί να τα κρίνεις. Ναι. Ο κάθε παράγοντας μπορεί να σκεφτεί με τον δικό του τρόπο. Σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, το θετικό πάντως για εσάς είναι ότι ξεκινάτε. Έχετε δώσει αρκετά φιλικά και από τον Άρη πέρυσι το γνωρίζετε ότι είναι λίγο κουραστική αυτή η διαδικασία. Αλλά σιγά σιγά όπως φαίνεται θα έχουμε και τη σέντρα στην Football League. Στη Super League την είχαμε βέβαια νωρίτερα. Βέβαια και εκεί λίγο έλειψε να καθυστερήσουμε. Με έναν Άρη που σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές coach έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με την επιστροφή του που ήταν φυσιολογικό αλλά και με την έως τώρα παρουσία του στο πρωτάθλημα. Εντάξει, θα ήταν γεγονός, αυτό πάντως δεν είναι γεγονός η επιστροφή του Άρη. Εντάξει, είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Λογικό ήταν να συζητιόταν, ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά και νομίζω θα συνεχίσει και καλά. Άρα λοιπόν όλοι περίμεναν ομάδες, μάλλον όλοι περιμένουμε ομάδες στο ελίτη στυλ Άρη, βέβαια, με μεγάλα ονόματα, κόσμο, ωραία γήπεδα. Είναι ευχής έργων να δούμε τρεις και τρεις. Τώρα έκανες κάτι Χρήσανθε και δεν ακούω όμως τον κύριο Σπανό. Τώρα τον ακούω. Παλεύει ο Χρήσανθος, το παίρνουμε τα ακουστικά. Λοιπόν, τον Άρη μέχρι στιγμής, coach, πώς τον βλέπεις με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο, με καλές και κακές στιγμές, θα λέγαμε κάποιες φορές, στο παιχνίδι του. Ναι, κοίταξε, για μένα θα ήταν πολύ εύκολο να πω χιλιαδιού. Απλώς κάποιοι μπορούν να περιμένουν άλλα. Εγώ ξέρω ότι έχω συνηθίσει να λέω την αλήθεια και την πραγματικότητα όπως τη βλέπω. Ένα πολύ σημαντικό νομίζω για τον Άρη, για τον οργανισμό Άρη και για τον προπονητή που είναι εκεί, είναι να βγάλει το στυλ μιας ομάδας. Δηλαδή η ομάδα να έχει αγωνιστική ταυτότητα. Και θεωρώ ότι το βασικό, το πρώτο που έκανε ο κύριος Φερέρα, ήταν να δείξει ένα στυλ παιχνιδίου. Και νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο ταιριάζει σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή ένα παιχνίδι κυριαρχίας, να μπορεί να αναπτύσσει το παιχνίδι από την άμυνα, να μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες, να κρατάει την κατοχή της μπάλας, γενικώς να έχει τα ενία του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η βασική σκέψη του προπονητή αλλά και των ανθρώπων της ομάδας ήταν αυτή, δηλαδή να δείξει παντού ποιος είναι ο Άρης. Θεωρώ ότι εκεί η ομάδα έχει πετύχει πλήρως. Φαίνεται όμως ο Άρης δίνει αυτή τη στιγμή την αίσθηση της ομάδας που πρέπει να δείξει λίγη υπομονή για να αρχίσει να βγάζει στο γήπεδο το πλάνο του προπονητή στο βαθμό που το θέλει και ο ίδιος ο προπονητής. Και φαντάζομαι. Συμφωνείς και εσύ με αυτό, δεν είναι εύκολο τη στιγμή που μιλάμε και για ένα ρόστερ με 18 νέα πρόσωπα. Συμφωνώ απόλυτα και ξέρετε, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει να χτίζει το δύσκολο κομμάτι του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, το να περιμένεις να πιέσεις κλεφτοπόλεμο, να κερδίσεις κάτι εφήμερα, σύν τον χρόνο, δεν είναι το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο είναι αυτό που έχει διαλέξει ο τωρινός Άρης. Νομίζω όμως ότι μακροπρόθεσμα, μάλλον όχι μέσω μακροπρόθεσμα, θα πάρει αυτό που πρέπει. Δηλαδή, εντάξει, ήρθανε κάποια άτυπα αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι η ομάδα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι έκανε δύο ήττες, εντάξει, αλλά ξέρετε κάτι, αν βάλετε τα παιχνίδια και τα δύο και τα αναλύσετε, θα δείτε ότι στο 1-0 για να έχει δοκάρει νωρίτερα και στο Πανιόνιο έχασε μια ευκαιρία η οποία δεν χάνεται στο 92 λεπτό. Και σύν της άλλης υπήρχε ένα πέναλτι το οποίο δεν την δόθηκε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι οι δύο απώλειες έχουν να κάνουν και λίγο με την τύχη. Και με τη διαιτησία.
Και το κομμάτι της διαιτησίας απασχολεί τον Άρη και από την περσινή σεζόν. Κότς, το είχε ζήσει και εσύ ως προπονητής της ομάδας. Γενικότερα φαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας σεβασμός της διαιτησίας απέναντι στον Άρη και στο όνομά του. Είναι έτσι. Βέβαια, πέρσι εμείς διαλέξαμε το δρόμο του να μην πούμε τίποτα, γιατί θεωρήσαμε ότι τη Β' Εθνική είναι ντροπή για τον Άρη να λέγεται διαιτησία. Θα έπρεπε να ξεπεράσει τα πάντα. Τώρα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ομάδα πρέπει να φωνάξει, θα πρέπει να δείξει όλους ότι κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει, κάτι δεν πάει καλά. Νομίζω καλά κάνει και ο πρόεδρος και ζητάει συναντήσεις με τους καθήλυνα αρμόδιους. Νομίζω ότι όλο το οικοδόμημα πάει καλά. Ναι. Γενικότερα να φαίνεται ότι γίνεται κάτι καλό τη φετινή σεζόν. Ένας Άρης βέβαια που έχει ένα κοινό σημείο, νομίζω, μέχρι στιγμής η ομάδα με την δική σου περσινή ομάδα coach, αυτή τη δυσκολία που παρουσιάζει και στο σκοράρισμα και στη δημιουργία ευκαιριών. Είναι αυτό που είπα εγώ, ότι ξέρετε, αυτός ο δρόμος που διαλέγει ο προπονητής είναι δύσκολος. Ναι. Αλλά είναι αυτός όμως που πρέπει να έχει μια ομάδα για να μπορεί να προκόψει. Έτσι, θεωρώ ότι δεν είναι εύκολα πράγματα και δεν είναι εύκολα όταν βλέπεις ξέρετε, μια ομάδα να έχει μπάλα να μπορεί να φτιάξει. Ναι. Ξέρετε, είναι τα πράγματα δύσκολα. Δηλαδή, θες να φτιάξεις, θες να κυριαρχήσεις σε ομάδες οι οποίες μόνιμα θα σε περιμένουν. Ναι, είναι αυτή η κατάρα του Άρη. Το αντιμετώπισε και πέρυσι αυτό στη Football League η ομάδα. Και είναι φυσιολογικό. Πάντως, σε αντίθεση απλά με την. Είναι άλλα συμφέροντα στη Football League. Σίγουρα. Και πλέον άλλα συμφέροντα στη Super League. Ναι. Και έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι πλέον. Εκεί είναι 2-3 τα πραγματάκια και η κατευθύνση εδώ. Τώρα στη Super League έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι. Και δυστυχώς ο Άρης δεν έχει πρόσβαση σε τέτοια θέματα. Ποτέ δεν είχε. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται και ποτέ δεν θα έχει. Τέλος πάντων, ο κότς όπως είπες το έχει βιώσει υπό άλλο πρίσμα πέρσι, υπό άλλο πρίσμα είναι φέτος η κατάσταση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή ένας προπονητής μπορεί πολύ καλύτερα από όλους μας να το νιώσει και να το βιώσει. Πόσο εύκολο κότς είναι για έναν προπονητή, και μάλιστα ξένο προπονητή, να έρχεται σε μια άλλη χώρα, άρα να μην ξέρει τι είναι Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Ηρακλής, Κέρκυρα ή οτιδήποτε άλλο. Και να πρέπει να κάνει μια ομάδα από την αρχή, με 18 στους 25, να είναι νέοι παίκτες στα αποδυτήρια της ομάδας. Όχι απλά δηλαδή να έχουν παίξει κάποιοι μεταξύ τους ή τίποτα άλλο. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι, να μας πείτε. Καταρχήν είναι θέμα προσαρμογής του ανθρώπου στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, σκεφτείτε να φύγουμε εμείς και να πάμε στην Ισπανία, σε ένα νέο περιβάλλον και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε μια ομάδα όπου οι μόνοι γνωστοί μας είναι αυτοί που φέραμε εμείς, οι οποίοι είναι Ισπανοί. Δεν είναι εύκολο, μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο. Άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα δικά μας, άλλες συνήθειές μας, από εκεί λοιπόν ξεκινάει η πρώτη δυσκολία. Από εκεί πέρα τώρα, νομίζω ότι ίσως στον Άρη, στην ομάδα που λέγεται Άρης, να είναι καλύτερα ένας άνθρωπος να μην ξέρει τα δεδομένα. Δηλαδή, να πηγαίνει στην ομάδα που ξέρει ότι είναι μεγάλη, χωρίς όμως να ξέρει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Θεωρώ ότι έτσι σε κάνει καλύτερο στην κρίση. Εγώ το έζησα πέρσι, ήμουνα και είμαι νότιος, βέβαια τον Άρη και ποιος τον ξέρει. Όμως ξέρετε, στα βαθιά του Άρη δεν είχαμε μύθι. Άρα λοιπόν ξεκινώντας από το μηδέν, εγώ σαν προπονητής, κοιτάξα να κάνω αυτό που έλεγε το κεφάλι μου. Δηλαδή δεν πήγα ούτε να δημιουργήσω θέματα από επιβολή άλλων, μπορεί να γινόταν κάτι, δεν θα άκουγα κανέναν. Έκανα αυτό που θεωρούσα εγώ ότι είναι σκόπιμο και είναι σωστό. Νομίζω στον Άρη που είναι μεγάλη ομάδα, ίσως να είναι καλό αυτό να πιέσει πολλά πράγματα. Mm-hmm. Ναι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, μιλάτε με κανένα ποδοσφαιριστή που παρέμεινε στην ομάδα, να σας πει πώς έχει γίνει το ρίσιο και πώς το Βικελίδης, να ζηλέψετε λίγο. Γιατί είναι οι συνθήκες δουλειάς είναι βασικό κομμάτι. Είναι, μάλλον όχι είναι βασικό, είναι το πιο βασικό. Ξέρετε, είναι άξιος χαρακτηρίων και στρατηγικής. Γιατί ξέρετε, τέτοιες δομές σε μια ομάδα δύσκολα τις πιάνει ο πρόεδρος, γιατί είναι και θέλουν πάρα πολύ χρόνο, κάτι το οποίο δεν το είδαμε στην Άρη, απαιτούν πολλά χρήματα. Ναι. Νομίζω ότι έγινε πραγματικά δουλειά εκ βάθων στην ομάδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όλα αυτά μου έχουν κάνει εντύπωση. Δηλαδή βλέποντας στα site ότι οι παίκτες τρώνε ας πούμε στο ρίσιο, μου κάνει εντύπωση, ναι τους ζηλεύω, τους λέω μεγάλη έννοια, μην παρεξηγηθώ. Φυσικά ναι, και εμείς έτσι το λέμε. Όχι, το λέω από την άποψη των συνθήκων εργασίας, γιατί πέρσι ο Σπανός ήταν εκεί και κοιτούσε το ταβάνι, μην πέσει το ταβάνι στο κεφάλι του. Και αυτό είναι
θετικό ως προς τη λειτουργία τη δική σας, γιατί με αντίξωες συνθήκες πραγματικά ετοιμάζετε την ομάδα, ενώ φέτος από αυτή την πλευρά οι ποδοσφαιριστές έχουν τις καλύτερες των συνθήκων και για την προετοιμασία τους και για όλα. Είναι έτσι, πάντως να ξέρετε ότι σε ένα πρωτάθλημα της Football League οι συνθήκες και πέρσι στον Άρη σε σχέση με άλλες πάντως θα είναι ανοιχτές. Δηλαδή δεν θέλουμε ούτε να λέμε. Ναι, δίκιο έχετε σε αυτό. Ότι κακοπεράσαμε. Δηλαδή όταν έχει 2-3 γύρω στη σειρά, όταν έχει τα γραφεία, τα ποτηριά σου, τη σάουνά σου, τα μασά σου, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Ήταν οργανωμένο ο Άρης. Απλώς τώρα δίνει σε πρότυπα τον τρόπο που αξίζουν στο όνομα του Άρη. Έτσι. Δηλαδή βλέπει ψηλά και μπράβο του και θα το χαρώ και ιδιαίτερα. Εγώ το είπα ως προς τις συνθήκες και τις ανέσεις που μπορεί να είχε και ο Σπανός και οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος. Αν το πέρσι ήταν αυτό που γίνεται φέτος, που όπως λέτε είναι άλλο επίπεδο, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται στη Football League. Φαντάζομαι και τώρα βλέπω τα έσοδα των ομάδων της Football League που βέβαια είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με πέρσι από ό,τι αντιλήφθηκα. Δηλαδή κάποιοι λένε 80 περίπου χιλιάρια θα πάρει από τα τηλεοπτικά. Πέρσι δεν έπαιρναν τίποτα. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Είναι έτσι βέβαια μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί στη Football League. Νομίζω ότι θέλει περίπου το 60-70% μια ομάδα η οποία θα σωθεί στην Super League. Λοιπόν, δεν είναι μεγάλη διαφορά μια ομάδα που πάει να βγει κατηγορία. Νομίζω ότι στην ουσία είναι δυνάμει μια ομάδα Super League. Απλά η ομάδα Super League έχει τηλεοπτικό μήνυμο με ένα 200-300 και η Football League 80 χιλιάρικα. Αυτή είναι η χαόδης διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και νομίζω ότι ποτέ δεν πρόκειται να το φτιάξουμε. Ανοίγω τώρα μεγάλη κουβέντα. Στην Αγγλία αυτός που πέφτει πρημοδοτείται και παίρνει 20 και 30 εκατομμύρια λίρες, 20 και 30 εκατομμύρια λίρες για να παραμείνει ανταγωνιστικός και να προσπαθήσει να επανέλθει. Και στην Ελλάδα άμα πέσεις έχετε για βρυσούλες. Γιατί εκεί ασχολούνται με το προϊόν. Βέβαια τώρα από ό,τι βλέπω και οι ομάδες και οι πιθαντές θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Βέβαια από αυτά είναι διαφορετικά. Έτσι. Είναι διαφορετικό ποδόσφαιρο. Να λέμε τώρα. Έχουμε έτφωτος από αυτές τις προηγουμένες ποδοσφαιρικά χώρες. Όταν η Brighton ή η Millwall πέφτει και παίρνει 30 εκατομμύρια ή ανεβαίνει και παίρνει συν 10 εκατομμύρια από το τηλεοπτικό, ενώ εδώ κοιτάμε να τα πάρουν όλα συγκεκριμένες ομάδες. Και εδώ μιλάμε για μια Football League που σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε και μια ομάδα σίγουρα η οποία δεν ολοκληρώνει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ακριβώς. Είναι. Τώρα δεύτερη αγωνιστική πρέπει. Ποιος από τους δύο που αγαπήσαμε θα κοπανίσει τον άλλον αγωνιστικά εννοώ. Βάζω ίντρικα με το μυροφορίδι τώρα. Κοιτάξτε με αυτό το σχολάκι. Δεν σημαίνει ότι όταν με κάποιον έχεις μια σχέση ανθρώπινη, εγώ με τον Παύλο έχω άσχη σχέση. Έχω και θα έχω. Όμως ξέρετε, το επαγγελματικό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές μας. Άρα λοιπόν, όταν τα πράγματα βγαίνουν καλά στο επαγγελματικό κομμάτι, θα βγαίνει καλά και η ζωή μας. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι υπεράνω όλων, οπότε δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Ναι, έτσι είναι όντως. Έτσι είναι. Σας συνδέουν πολλά. Αν δεν είχατε πάει στην Κέρκυρα και τον περιμένατε, πιστεύετε θα ήσασταν στον Ηρακλή φέτος τώρα? Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό νομίζω ότι θα είναι... Και αυτός άργησε. Άργησε, έφτασε Αύγουστο για να πάει. Ναι, είναι έτσι, αλλά γενικά όμως όπου πάει κάνει δουλειά, φαίνεται κιόλας. Είναι μια ομάδα η οποία είχε θέματα τεράστια. Την έβαλε στη σειρά, έκανε ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ, έφερε και χρηματοδότη, εντάξει, έφερε και επενδυτή, τι άλλο μπορεί να κάνει. Και κάποιους παίχτες από την περσινή πετυχημένη ομάδα του Άρη, νομίζω τους μοιραστήκατε, κάποιοι πήρε ο Γιώργος Μεροφορίδης, πήρατε κι εσείς. Εντάξει. Ναι. Κάποιοι έτσι, μείνανε. Εγώ ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά δεν πειράζει. Θα θέλαμε κόσμο και ένα σχόλιο από εσάς για τα παιδιά που μείναν από την περσινή ομάδα. Καταρχήν να πάρουμε είδηση. Ναι. Ζητήσατε κανέναν από αυτούς που έχουν μείνει? Δηλαδή ακούστηκε Διαμαντόπουλο, Σιντζόγλου, ακούστηκαν αυτοί ότι τους ζητήσατε στην Κέρκυρα. Κοιτάξτε, ναι, τους ήθελα. Με την διαφορά όμως ότι δεν μπορούσαμε να τους πάρουμε. Για τον άλλο θα λόγο. Ή τα παιδιά δεν ήθελαν να φύγουν, ή δεν μπορούσαμε να μπούμε στη διαδικασία την επόμενη για να τους πάρουμε. Ναι, ήθελα πολλά παιδιά. Αλήθεια είναι αυτοί είναι εξαιρετικοί παίκτες, όλοι τους, και όμως δεν το έδειξαν υπέρ. Και κάποιοι το δείχνουν και φέτος έντονα και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτούς, νομίζω ότι δεν είναι έκπληξη. Κάποια από αυτά τα παιδιά που βγάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό πρόσωπο δείχνουν στοιχεία εξαιρετικών ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι το λέγαμε και πέρσι, φαίνεται και φέτος και θεωρώ ότι θα υπάρχουν και παιδιά τα οποία θα βγάλουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Δηλαδή
και άλλα παιδιά. Εκτός του Βαλεριάνου, του Ανακάκη, που δεν έχει ζήσει, παιδιά τα οποία παίζουν. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει τις ευκαιρίες του Σόζα. Θεωρώ και τα άλλα παιδιά. Ο Τζόγλου θα πάρουν ευκαιρίες όπου νομίζω θα δείξουν πράγματα. Οι όσοι δεν πάρουν, ξέρουμε ότι είστε υποψήφιοι στο Γενάρη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Coach, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλός ή κακός έτσι είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται ούτε να παίζουν όλοι, ούτε να παίζουν για πάντα σε μια ομάδα όλοι. Είναι διαφορετικό. Να επιστρέψουμε λίγο στη Super League. Φαντάζομαι, εντάξει, τώρα έχετε και περισσότερο χρόνο μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα της Football League. Παρακολουθείτε τα παιχνίδια. Θεωρείτε ότι ο Άρης εύκολα ή δύσκολα το στόχο που έχει θέσει της πεντάδας θα τον εκπληρώσει? Νομίζω ναι, είτε εύκολα και δύσκολα θα τον εκπληρώσει. Ναι. Άλλωστε νομίζω ότι έχει παγιωθεί αυτό. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία έχει βέβαια την πρώτη στιγμή αυτό το πρόσωπο. Είναι μια ομάδα η οποία είναι για Ευρώπη. Έτσι φαίνεται, το βλέπουμε όλοι. Νομίζω ότι είναι παγιωμένο αυτό. Αρκεί να μείνει συγκεντρωμένη και σοβαρή. Έτσι. Γιατί ξέρετε, αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Νομίζω όμως ότι και προπονητή έχει. Και παίκτες έχει, και πρόεδρο έχει, και κόσμο έχει, και όλα τα έχει. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει? Για μένα το να έρθει πέντε φάρες δεν είναι έκπληξη. Έτσι είναι αυτό που το ανήκει και το έχει χρόνια. Ναι. Απλά θέλει υπομονή και στήριξη σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται. Γιατί δεν μπορείς να χτίσεις κάτι καλό από τη μια μέρα στην άλλη. Εντάξει. Νομίζω όμως ότι ο κόσμος πια στηρίζει έτσι, και στηρίζει πάρα πολύ. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ αυτό που είχα πάρει πραγματικά δεν νομίζω ότι το ξανά είναι άλλη ομάδα. Νομίζω ο κόσμος τον Άρη τον έχει σαν στάση ζωής και δεν είναι αυτός ο παντός. Είναι η οικογένειά του Άρη. Έτσι είναι. Και κλείνοντας έτσι, αν και έχουμε μια εβδομάδα ακόμα, ένα δικό σου σχόλιο, coach, για το ντέρμπι της πόλης που επιστρέφει και αυτό, για το πρωτάθλημα αυτή τη φορά με τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Είναι μια ομάδα που μια αξίζει εκατομμύρια. Ναι. Η μία ναι μεν κάνει εκατομμύρια, αλλά δεν έχει τέτοιο δυσθεώρητο μπάτζετ όπως έχει άλλη ομάδα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη Super League τα μπάτζετ ήταν τις ομάδες. Έτσι, η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Και θα παίξουν πολλά ρόλο. Νομίζω πρώτα απ' όλα η έδρα. Έτσι, μια καυτή έδρα, η έδρα του Άρη, του Χαριλάου, γίνει ρόλο αυτά τα πράγματα να πάει να παίξει στο γήπεδο του αντιπάλου. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Νομίζω όμως ότι θα αρκεθεί στη λεπτομέρεια και θα γίνει μάχη μέχρι τέλος. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, ο νικητής θεωρώ ότι θα κρίνει πολλά για το μέλλον και στο ψυχολογικό κομμάτι του προαθλήματος. Σίγουρα. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι έχεις μια υποχρέωση να μην σε κρατήσουμε άλλο και σε καθυστερούμε. Και μακάρι στο μέλλον να σε δούμε ξανά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα το δούμε του χρόνου που θα ανέβει με την Κέρκυρα καταρχήν. Γιατί όχι. Μακάρι. Γιατί όχι. Η καλύτερη ευχή νομίζω είναι αυτή και με αυτή θα κλείσουμε. Κώστα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή αρχή στο πρωτάθλημα να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Σπανό. Μια προπονητική έτσι άποψη για τον Άρη των πρώτων 6 αγωνιστικών.